Σε αντίθεση με όσους στηρίζουν την αντισυνταγματικότητα αυτού του νόμου, και εμείς τη στηρίζουμε, να ξεκαθαρίσω, την αντισυνταγματικότητα αυτού του νόμου, όμως θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπερασπιζόμαστε πολιτικά το άρθρο 11 του Συντάγματος. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Το άρθρο 11 του Συντάγματος και με τη σημερινή του μορφή, και με τη σημερινή του μορφή, με τις αόριστες έννοιες τις οποίες περιέχει, όπως είναι για παράδειγμα η διατάραξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, όπως είναι επίσης η προστασία της δημόσιας ασφάλειας, έδινε τη δυνατότητα, ξαναλέω και με τη σημερινή του μορφή, περιορισμού του δικαιώματος της συνάθρησης. Γι' αυτό και εμείς στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση προτείναμε την αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου, προκειμένου να κατοχυρώνεται πραγματικά το δικαίωμα στις συγκεντρώσεις και τις συναθρήσεις. Φυσικά, όλα αυτά είναι θέμα συσχετισμού, πολιτικού, κοινωνικού συσχετισμού, και το εργατικό, το λαϊκό κίνημα έχει κατακτήσει το δικαίωμά του στη διεκδίκηση, στη διαμαρτυρία, στη διαδήλωση και πάει λέγοντας. Όμως θέλω να ξεκαθαρίσω πολιτικά πώς στεκόμαστε εμείς στο άρθρο 11. Παρόλα αυτά όμως, οι περιορισμοί που τίθενται με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ξεπερνούν ακόμη και αυτούς τους περιορισμούς που περιέχει το άρθρο 11 του Συντάγματος με τη σημερινή του μορφή. Στο άρθρο 2 του νομοσχεδίου, στο εδάφιο 10, όπου αναφέρονται μια σειρά περιορισμοί, αναφέρεται ως θεμητός περιορισμός το να μην παρακολύεται η κυκλοφορία. Από πού προκύπτει αυτό το Σύνταγμα, η μη παρακόλληση της κυκλοφορίας, όταν είναι φυσιογνωμικό στοιχείο μιας συγκέντρωσης που συμμετέχουν χιλιάδες άνθρωποι ότι θα υπάρχει παρακόλληση της κυκλοφορίας. Ή αναφέρεται επίσης ως θεμητός περιορισμός η μη παρακόλληση της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Δηλαδή η κινητοποίηση ενός σωματείου στο Υπουργείο Εργασίας ή στο Υπουργείο Οικονομικών, ή η κινητοποίηση στη ΔΕΗ επειδή κόψανε το ρεύμα σε έναν άνεργο, αυτή η κινητοποίηση που ξεπερνάει, ξαναλέω, τους περιορισμούς που βάζει το ίδιο το Σύνταγμα, με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου θα μπορεί να απαγορευτεί. Πάμε παρακάτω. Η πραγματοποίηση της συγκέντρωσης εξαρτάται πλέον από την προηγούμενη άδεια της αστυνομίας. Αποτελεί τυπική προϋπόθεση η άδεια της αστυνομίας προκειμένου να πραγματοποιηθεί μέσα σε μια συγκέντρωση. Και μάλιστα η αστυνομία, πέρα από τον οργανωτή, πέρα από τον τόπο, τον χρόνο, θα κρίνει και το σκοπό της συγκέντρωσης. Δηλαδή τι, θα κρίνει το περιεχόμενο της συγκέντρωσης. Αυτά όλα αναφέρονται στο κείμενο του νομοσχεδίου και τα αναδείξαμε όλες αυτές τις μέρες στη συνεδριάση της Βουλής. Άλλος περιορισμός. Λέγεται στο άρθρο 7 ότι μία συγκέντρωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν προηγουμένως έχει δοθεί άδεια για άλλη συγκέντρωση η οποία έχει αντίθετο σκοπό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, για παράδειγμα, ότι αν υπάρχει μία συγκέντρωση φασιστική και γίνει μία συγκέντρωση ενάντια, η δεύτερη συγκέντρωση πρέπει να απαγορευτεί. Από πού προκύπτουν όλα αυτά στο Σύνταγμα? Σας φέραμε το παράδειγμα των συγκεντρώσεων που γίνανε το 2015 με το ναι και με το όχι. Σε αυτό το κάλπικο δημοψήφισμα. Τότε είχαν γίνει δύο συγκεντρώσεις. Είχε γίνει μία συγκέντρωση του όχι στο Σύνταγμα και μία συγκέντρωση του ναι στο Ζάπιο, δίπλα-δίπλα. Δεν μπαίνω στη διαδικασία πολιτικά να κρίνω, γιατί και το όχι ναι έλεγε επί της ουσίας. Αν ίσχυε αυτό το νομοσχέδιο, μία από τις δύο συγκεντρώσεις θα έπρεπε να απαγορευτεί. Και όλα αυτά περιέχονται μέσα στο κείμενο του νομοσχεδίου. Και φυσικά είναι η αστική ευθύνη του οργανωτή, που καταργεί όχι κάθε έννοια συντάγματος, κάθε έννοια αστικού δικαίου, αρχή της υπαιτιότητας, από τη στιγμή που ο οργανωτής θα έχει και το βάρος της απόδειξης πρώτη φορά
Κύριε Τζαβάρα, αυτό δεν ήξερε να υπάρχει στο αστικό δίκαιο. Ο εναγόμενος να έχει το βάρος της απόδειξης για το πήρε όλα τα, ότι πήρε όλα τα αναγκαία μέτρα και άρα δεν ευθύνεται για τις ζημιές που προκλήθηκαν από διάφορους άλλους. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, στηρίζουμε την αντισυνταγματικότητα του νομοσχεδίου χωρίς να υπερασπιζόμαστε πολιτικά το άρθρο 11. Ευχαριστώ.